Θέλω να ευχηθώ σε όλες και σε όλους καλή χρονιά και ο καινούριος χρόνος να σας βρει με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Γνωρίζω όμως ότι σήμερα αρκετοί από τους συμπολίτες μας δεν μπορούν να γιορτάσουν όπως οι υπόλοιποι. Σε αυτούς είναι που πηγαίνει το μυαλό μας. Στους ανθρώπους που η οικονομική κρίση οδήγησε στο περιθώριο. Στους άνεργους, τους χαμηλόμισθους, τους χαμηλοσυνταξιούχους. Τους ανθρώπους που κάθε μέρα παλεύουν για την επιβίωση. Πρωτίστως για αυτούς δίνουμε τη μάχη για να βγει η χώρα μας από τον ασφιχτικό κλοιό των μνημονίων και της επιτροπίας. Η χρονιά που φεύγει, καταφέραμε πολλά. Όχι όσα θα θέλαμε, αλλά πολλά. Σταθεροποιήσαμε την ελληνική οικονομία, περάσαμε επιτέλους σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, μειώσαμε την ανεργία κατά 3 επιπλέον μονάδες, 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας απέκτησαν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας, το πρόγραμμα για την ανθρωπιστική κρίση διευρύνθηκε, η Ελλάδα από τελευταία έγινε πρώτη χώρα στις 28 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απορροφητικότητα των πόρων από τα διαθροτικά ταμεία, με σκληρή δουλειά καταφέραμε όχι μόνο να πιάσουμε, αλλά να υπερβούμε τους στόχους του προγράμματος. Και αυτό για πρώτη φορά εδώ και 6 ολόκληρα χρόνια. Και αυτή η επιτυχία ήταν που μας έδωσε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτό που θεωρούμε το ελάχιστο καθήκον μας. Να στηρίξουμε τους χαμηλοσυνταξιούχους, δίνοντας για φέτος τη 13η σύνταξη σε 1.600.000 δικαιούχους. Δίνοντάς τους το δικαίωμα να κάνουν γιορτές αξιοπρέπειας και αισιοδοξίας. Ταυτόχρονα μας έδωσε και τη δυνατότητα να κρατήσουμε σταθερό τον ΦΠΑ στα νησιά μας, που δέχονται το βάρος των προσφυγικών ροών, έτσι ώστε να στηρίξουμε τους νησιώτες μας, που κρατούν στις πλάτες τους το βάρος ολόκληρης της Ευρώπης. Τους νησιώτες μας, που διδάσκουν ανθρωπισμό και αλληλεγγύη, ακόμα και στα πλούσια έθνη του Βορρά. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Είμαστε περήφανοι που η μικρή Ελλάδα δείχνει στην Ευρώπη το δρόμο των αξιών σε αντίθεση με το δρόμο του ρατσισμού, της μυσαλλοδοξίας και των κλειστών συνόρων. Ξέρουμε ότι αυτός ο δρόμος, ο μοναδικός δρόμος για την Ενωμένη Ευρώπη, είναι δύσκολος. Έχει εμπόδια, έχει ορκισμένους αντιπάλους, τις δυνάμεις που τροφοδετούν την ακροδεξιά και τον απομονωτισμό, τις δυνάμεις της διαρκούς λιτότητας. Εκείνες ακριβώς τις δυνάμεις που οδήγησαν την Ευρώπη στα σημερινά αδιέξοδα. Αλλά παράλληλα γνωρίζουμε από την ιστορία ότι όταν οι λαοί είναι ενωμένοι και αποφασισμένοι, μπορούν να υπερβούν και τις πιο μεγάλες δυσκολίες, να υπερνικήσουν και τους πιο ισχυρούς αντιπάλους. Και η ίδια η ιστορία του λαού μας είναι το πιο τρανταχτό παράδειγμα. Φιλοδοξούμε λοιπόν το 2017 να είναι το έτος που θα επιβεβαιώσει την ιστορία μας. Η χρονιά που η χώρα μας θα κάνει το μεγάλο άλμα προς τα μπρος. Στην οικονομία, στην κοινωνία, αλλά και στα εθνικά μας θέματα. Διότι η Ελλάδα καταφέρνει σε μια πολύ δύσκολη περίοδο διεθνώς, περίοδο αβεβαιότητας και ανασφάλειας, να αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Και για να διατηρήσουμε αυτόν τον ρόλο, θα δουλέψουμε σκληρά. Τόσο με τη σταθερή προσήλωσή μας για δίκαιη και βιώσιμη λύση στο κυπριακό πρόβλημα, όσο και με την ανταλλάντευτη στάση αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Φιλοδοξούμε το 2017 να είναι η χρονιά που θα επιβεβαιώσει τον αναντικατάστατο ρόλο της Ελλάδας στο διεθνές και στο ευρωπαϊκό στερέο. Αλλά και η χρονιά όπου θα εμπεδωθεί η εμπιστοσύνη και η σταθερότητα στην ελληνική οικονομία. Και αυτό για πρώτη φορά μετά από 7 ολόκληρα χρόνια κρίσης δεν είναι απλά μια κοινότυπη πρωτοχρονιάτικη ευχή, αλλά μια ρεαλιστική προσδοκία. Γιατί το 2017 θα είναι έτος υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Με το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης ανοίγει ο δρόμος για την ποσοτική χαλάρωση
και ανακτούμε πρόσβαση στις αγορές. Αυτό θα είναι το πρώτο μεγάλο όμως βήμα για την ανάκτηση της οικονομικής μας ανεξαρτησίας. Το 2017 επίσης θα είναι το έτος των επενδύσεων. Η χρονιά που η οικονομία μας θα δρέψει τους καρπούς της σκληρής δουλειάς και την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την έρευνα και την καινοτομία. Γιατί αυτό είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ελληνικής οικονομίας. Η γνώση και το ανθρώπινο κεφάλαιο. Το 2017 είναι και η χρονιά ολοκλήρωσης των μεγάλων έργων υποδομής, που για χρόνια λίμναζαν, συσσωρεύοντας βάρη στα κρατικά ταμεία προς όφελος κατεστημένων συμφερόντων. Να λοιπόν γιατί φέτος η λέξη ανάπτυξη δεν είναι απλά μία ευχή. Θέλω όμως να επισημάνω ότι η ανάπτυξη από μόνη της δεν αρκεί. Για να πιάσει τόπο και να επουλώσει τις πληγές της κρίσης, χρειάζεται η ανάπτυξη που έρχεται να είναι ταυτόχρονα και δίκαιη. Και είμαστε όλοι εμείς που μαζί θα χαράξουμε το μονοπάτι της ανάπτυξης με όρους αξιοπρέπειας, δικαιοσύνης και κοινωνικής προστασίας. Το 2017 όμως, πέρα από χρονιά ανάκαμψης, θα είναι και το έτος των μεγάλων θεσμικών τομών και αλλαγών που έχει ανάγκη ο τόπος. Μέσα στο 2017 θα ολοκληρώσουμε το διάλογο και θα φέρουμε προς ψήφιση στη Βουλή τις προτάσεις για τη μεγάλη αναθεώρηση του Συντάγματος, με στόχο τη διεύρυνση και ευάθυνση της δημοκρατίας, αλλά και την ενίσχυση της λαϊκής συμμετοχής. Αλλά οι θεσμικές τομές δεν θα εξαντληθούν στη συνταγματική αναθεώρηση. Το 2017 μέχρι το Σεπτέμβρη θα προχωρήσουμε σε μια μεγάλη τομή στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, για να ξεφύγουμε επιτέλους από ένα σχολείο εξεταστικό κέντρο και να υλοποιήσουμε το πάγιο αίτημα για ελεύθερη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το 2017 θα προχωρήσουμε επίσης τη μεγάλη μεταρρύθμιση στην υγεία, πέρα από την ουσιαστική ενίσχυση για πρώτη φορά σε ανθρώπινο δυναμικό, θα προχωρήσουμε στη θεμελίωση ενός αξιόπιστου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας καθολικού, δημόσιου και δωρεάν για όλους, εργαζόμενους και άνεργους, ασφαλισμένους και ανασφάλιστους. Αλλά το 2017 θα είναι και χρονιά σημαντικών αλλαγών στην τοπική αυτοδιοίκηση, με την ενίσχυση του ρόλου της, τη μεταρρύθμιση του Καλλικράτη, την αναλογικότερη εκπροσώπηση των πολιτών σε όλες τις βαθμίδες. Το 2017 τέλος, παλεύουμε να είναι και έτος ορόσημο για τους εργαζόμενους στη χώρα μας, με την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ώστε η Ελλάδα να σταματήσει να αποτελεί θλιβερή εξαίρεση στην Ευρώπη. Ξέρω καλά ότι οι προκλήσεις είναι μεγάλες. Ξέρω επίσης ότι για πολλούς ο δρόμος είναι ακόμα ανηφορικός. Αλλά για πρώτη φορά ο δρόμος έχει μπροστά μας ορίζοντα. Βλέπουμε πια το ξέφωτο. Ξέφωτο στην οικονομία, στην κοινωνία, αλλά και στα μεγάλα εθνικά μας θέματα. Και είμαι βέβαιος ότι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μπορούμε να φέρουμε τη χώρα μας στη θέση που της αξίζει. Καλή χρονιά λοιπόν σε όλους και σε όλες. Ευτυχία, ειρήνη και δημιουργία για τον χρόνο που έρχεται.